Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Ανακοινούται ότι από τις 11:30 ώρας εκηρύχθη ο στρατιωτικός νόμος καθάπασαν την επικράτεια. Απόψε, εδώ και λίγη ώρα, η Χούντα, η δικτατορία, έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Η σκιά του στρατιωτικού νόμου έπαψε πια να είναι σκιά. Είδαμε τα τάγκ να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Το Νοέμβρη του 1973 ο λαός βγήκε στο προσκήνιο και σήκωσε το αγωνιστικό του ανάστημα ενάντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Με τη Χούντα η εξουσία δεν άλλαξε χέρια, άλλαξε μορφή, υπηρετώντας τα ίδια συμφέροντα των καπιταλιστών και των διεθνών συμμάχων τους, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Η Χούντα από τη μία διεύρυνε τα προνόμια και τη στήριξη στα κέρδη των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και από την άλλη χαντάκωσε το λαϊκό εισόδημα. Έβαλε τους λαϊκούς αγώνες στο γύψο. Βασάνιζε, δολοφονούσε, φυλάκιζε, έστελνε εξορία τους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές. Πρόκειται να φυγεί επί των δημιουργημένων δικαιωμάτων του. Το ΚΚΕ και οι ΚΝΕ σήκωσαν ψηλά τη σημαία της σύγκρουσης με την στρατιωτική δικτατορία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ανασυγκρότησε τις παράνομες οργανώσεις του. Το 1968 ίδρυσε την Κομμουνιστική Νεολαία. Έδωσε πνοή και κουράγιο στο λαό και την πάλη του. Η συμβουλή της ΚΝΕ στην οργάνωση της αντιδικτατορικής πάλης ήταν σημαντική. Με πρωτοβουλία της συγκροτήθηκαν η αντιδικτατορική ΕΦΕΕ και η μαθητική οργάνωση Δημοκρατικής Νεολαίας. Η δράση της επεκτηνόταν στους χώρους δουλειάς, στις συνοικίες, στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, αλλά και στο εξωτερικό. Σταθμός στη δράση του νεολαϊστικού κινήματος ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Γεγονός που δεν θα μπορούσε να έχει τόσο μεγάλη δυναμική, αναποσίαζε το εργατικό λαϊκό κίνημα. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, όσο και στην κινητοποίηση λαού και νεολαία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, συμβάλλοντας στην αντιμπεριαλιστική αντιδικτατορική γραμμή πάλης που διαμορφώθηκε. Το πρωί της Τετάρτης 14 Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο γίνεται συγκέντρωση με έτοιμα να δοθεί άδεια για την διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων. Όταν αυτές τελειώνουν αρχίζει να συζητιέται η παραμονή στο χώρο για το βράδυ. Όταν λαμβάνει η απόφαση για κατάληψη στο Πολυτεχνείο βρίσκονται 1.500 φοιτητές. Συγκροτούν συντονιστική επιτροπή και οργανώνουν μια σειρά λειτουργίες όπως μεγάφωνα, σταθμό, σύτηση, περιφρούρηση. Τυπώνονται χιλιάδες προκηρύξεις, ενώ ο κόσμος συγκεντρώνεται έξω από το Πολυτεχνείο έως και τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Την 5η 15 Νοέμβρη το νέο της κατάληψης έχει μαθευτεί και ο λαός της Αθήνας αρχίζει να σειραίει στο Πολυτεχνείο. Η Κομματική Οργάνωση Αθήνας του Κομμουνιστικού Κόμματος καλεί όλους τους εργαζόμενους και την νεολαία σε συμπαράσταση υπέρ των φοιτητών. Στο χώρο του Πολυτεχνείου φτάνουν οργανωμένα εργάτες, οικοδόμοι, νέοι κάθε ηλικίας, μαθητές που μόλις έχουν σχολάσει. Τα συνθήματα αποκτούν αντιχουντικό, αντιμπεριαλιστικό περιεχόμενο, ενώ δημιουργείται πιο ισχυρός πομπός. Το βράδυ γίνονται νέες γενικές συνελεύσεις, από τις οποίες προκύπτει νέα συντονιστική επιτροπή αποτελούμενη από 32 μέλη. Το πρωί της Παρασκευής 16 Νοέμβρη η αλληλεγγύη του κόσμου κορυφώνεται. Έξω από το Πολυτεχνείο έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες χιλιάδες λαού, ενώ σε καταλήψεις προχωρούν οι φοιτητές σε πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Το απόγευμα ξεκινούν οι συμπλοκές. Η αστυνομία χτυπά τους διαδηλωτές με γκλόπς και πυρά. Από τα μεγάφωνα ακούγεται το όνομα του πρώτου νεκρού. Πολλοί τραυματίζονται και μεταφέρονται στο Πολυτεχνείο. Ο ραδιοσταθμός των φοιτητών κάνει έκκληση για ιατροφαρμακευτικό υλικό και γιατρούς. Απευθύνει εκκλήσεις στο λαό για ενεργό συμπαράσταση.
Τα ξημερώματα του Σαββάτου 17 Νοέμβρη, τρία τάγκς έχουν παραταχθεί έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου. Η Συντονιστική Επιτροπή προσπαθεί να διαπραγματευτεί την ασφαλή έξοδο του κόσμου. Πριν εκτινάξει η διορία, ένα τάγκ σπάει την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου και μαζί εισβάλλουν ασφαλίτες και άνδρες των ΛΟΚ. Επιτίθενται με λύσα στους φοιτητές. Πέφτουν πυροβολισμοί. Κάποιοι φαντάροι βοηθούν τους φοιτητές να γλιτώσουν. Αλλά στις εξόδους τους περιμένουν ασφαλίτες. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Η μετάδοση του σταθμού θα συνεχίσει για λίγη ώρα ακόμη, ώστε τελικά συγγύσει και αυτός. Οι συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και συγκρούσεις με τα όργανα της Χούντας συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, η καταστολή της με δεκάδες νεκρούς, ήταν η αρχή του τέλους της Χούντας. Κατώ από το βάρος της λαϊκής πάλης και μετά το έγκλημα της Κύπρου το 1974, η Χούντα κατέρευσε. 47 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι στις κρίσιμες στιγμές καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει η παρέμβαση του λαού. Τα συνθήματα που κοσμούσαν την πύλη του Πολυτεχνείου έξω Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έξω το ΝΑΤΟ παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ. Μπορεί η Χούντα να κατέρευσε, όμως το σύστημα που γεννά εκμετάλλευση, κρίσεις, πολέμους, φασισμό είναι εδώ. Η κυβέρνηση διαλέγει ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Το δημόσιο σύστημα υγείας καταραίει, χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. Ο λαός και η νεολαία όμως μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, διεκδικώντας τα αυτονόητα δικαιώματά τους στη ζωή, την υγεία, τη δουλειά, για τη ζωή που μας αξίζει. Για την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, της οικοδόμησης, της σοσιαλιστικής κοινωνίας.